Θα μιλήσουμε με έναν από τους εγκυρότερους συνταγματολόγους που διαθέτει η χώρα, τον κύριο Σωτηρέλη. Πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να ξετυλίγουμε τα κουβάρια. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όχι, είναι αυταπόδεικτο. Κύριε Σωτηρέλη, πείτε μου αρχικώς, γιατί είχε ανοίξει μια συζήτηση αν συνταγματικός είναι επιτρεπτό, αν χρειάζονται 120 ψήφοι και αν πάμε, το προχωρήσαμε στις εθνικές εκλογές, αν χρειάζεται επίσης μια ρύθμιση με 200 ψήφους. Τι συμβαίνει εδώ? Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ τώρα με το Σύνταγμα διαφοροποιεί ουσιαστικά τις εθνικές από τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές μπορεί να ισχύσει αυτό το σύστημα με νόμο που θα ψηφιστεί με τη συνήθεια διαδικασία των νόμων. Και δεν, η διαδικασία των νόμων δεν είναι 151, είναι η πλειοψηφία των παρόντων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 75. Μάλιστα. Έτσι ψηφίζονται οι νόμοι. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι 151. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογές, εδώ υπάρχουν δεσμεύσεις από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα επιτρέπει καταρχήν την επιστολική ψήφο, όχι απλώς την επιτρέπει, αλλά υπάρχει και διάταξη η οποία την διευκολύνει. Λέει δηλαδή το Σύνταγμα ότι η αρχή της ταυτόχρονης ψηφοφορίας δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επιστολική ψήφος, σημαίνει απλώς ότι όλοι οι σάκοι θα ανοιχτούν ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Άρα μπορεί να γίνει ψηφοφορία και πριν, αλλά οι σάκοι θα ανοιχτούν την ίδια μέρα που θα γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προτροπή, θα έλεγα, του συνταγματικού νομοθέτη προς την επιστολική ψήφο. Τώρα, για να ισχύσει η επιστολική ψήφος ως προς τους αποδήμους πολίτες, Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού, χρειάζεται πλειοψηφία 2/3. Όπως κάθε ρύθμιση σχετική με τους Έλληνες του εξωτερικού. Όμως αυτό δεν ισχύει για τις εθνικές εκλογές στο εσωτερικό. Εκεί, ναι μεν υπάρχει η διάταξη του συντάγματος που λέει ότι όταν αλλάζει ο εκλογικός νόμος ως προς το εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες χρειάζονται 2/3, που είναι μια εγγύηση, αλλά αυτό όμως δεν ισχύει για το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί δεν αφορά το εκλογικό σύστημα. Αφορά ουσιαστικά την διασφάλιση της καθολικότητας της ψηφοφορίας και την ενίσχυση, θα λέγαμε, της λογικής της καθολικότητας της ψηφοφορίας. Συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Επομένως, σε ό,τι αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, για να ισχύσει η επιστολική ψήφος χρειάζεται 2/3, για όλα τα άλλα δεν χρειάζεται. Αυτή είναι η απάντηση συνταγματικά. Αμάλιστα. Επί της ουσίας όμως τώρα, ναι, προσέξτε, το ζήτημα αυτό νομίζω ότι είναι μια καταρχήν θετική πρόταση προσωπικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να ψηφίζουν και οι Έλληνες, ιδίως τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα το καλοκαίρι με πολλούς εργαζόμενους στα νησιά κτλ., θα έπρεπε και αυτοί να διευκολύνονται να ψηφίζουν για να περιοριστεί και η αποχή και να αποδειχθεί αν τελικά η αποχή και σε ποιο μέτρο είναι αποχή συνειδητή ή αποχή ανάγκης. Ωστόσο, επειδή το πρόβλημα της μυστικότητας, της διασφάλισης μυστικότητας ψήφου είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει μια επιλογή η οποία να φτάνει τα 2/3 όσον αφορά τη ρύθμιση, δηλαδή να γίνει μια συνενετική επιλογή, μια συνενετική διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου από την αρχή. Διότι θα φτάσουμε να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά αλλιώς. Δηλαδή να γίνει για τις ευρωεκλογές μια απλή πλειοψηφία, μετά να πάμε στις εθνικές εκλογές ως προς τους Έλληνες του εξωτερικού να πάει με 2/3 και πάλι για τους εντός να πάει μια απλή πλειοψηφία. Από τη στιγμή που πρέπει να παρεμβληθεί μια πλειοψηφία 2/3 τουλάχιστον για τους Έλληνες του εξωτερικού, θα ήταν καλό αυτή η πλειοψηφία να επιδιωχθεί, να επιτευχθεί από την αρχή, ώστε να υπάρχουν οι μέγιστες δυνατές διασφαλίσεις. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες χώρες, υπάρχουν χώρες που έχουν μια παράδοση στην επιστολική ψήφο. Πρέπει να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές και να τις εφαρμόσουμε στη χώρα και πάλι αυτό να το δούμε και πιλωτικά. Δηλαδή να δούμε και πώς θα πάει και αν θα υπάρξουν παρατράγουδα. Μισό λεπτό, κύριε Σωτηρέλη. Υπάρχει ένα θέμα, το συνταγματικό το έχετε εξηγήσει, θα έλεγα. Υπάρχει ένα θέμα, το είπατε. Πώς διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου και πώς δεν θα επηρεάζεται στο σπίτι ένας. Και δεύτερον,
απροϋπόθετα, χωρίς κριτήρια. Ένας που. Ακούστε το λίγο. Αν προτιμά να επηρεάζεται, μπορεί να επηρεάσει και με το να του δώσετε το ψηφοδέλτιο και να πάει να ψηφίσει. Σωστά, στο παραβάν. Έχετε δίκιο να το βγάλει από το πορτοφόλι. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που θα ρίξει ο ψηφοφόρος να είναι αυτό που θα φτάσει στην κάλπη. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εδώ, τώρα να μην επεκταθούμε, υπάρχουν διαδικασίες που διασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εγώ αυτό λέω, να ψάξουμε να βρούμε τις καλύτερες. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα αυτό. Έχετε δίκιο. Είναι σοβαρό θέμα και προσέξτε, είναι σοβαρό θέμα γενικά, αλλά είναι και σοβαρό θέμα ειδικότερα στη χώρα μας, όπου είμαστε πολύ ευρηματικοί. Στις πατέντες. Να παραβιάζουμε τη μυστικότητα της ψήφου. Έχετε δίκιο στις πατέντες. Διαβάζω, επειδή έχω κάνει, ασκώ δικηγορία πάρα πολλά χρόνια μετά, έχω ειδίκευση στα εκλογικά θέματα, τα μάτια μου έχουν δει περιπτώσεις παραβίασης μυστικότητας ψήφου που δεν μπορείτε ούτε εσείς να τις φανταστείτε. Μάλιστα. Επομένως, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Κοιτάξτε, στις διευκρινήσεις που δίναν χθες οι δύο υπουργοί, είπαν ότι πάει ο φάκελος με το εκλογικό υλικό στο σπίτι, ας υποθέσουμε στο Τορόντο, εντάξει. Εάν όμως εσύ κάνεις λάθος, επειδή είναι ένας ο φάκελος, πριν σταυρώσεις κάνεις ό,τι δείξεις, το βγάζεις λέει μία φωτοτυπία, το εκτυπώνεις αυτό και αν κάνεις λάθος, πετάς το λάθος και βάζεις το τέτοιο. Εκεί, για παράδειγμα, ποιος σου διασφαλίζει ότι δεν θα τυπώνονται αφιδώς ψηφοδέλτια παρόμοια. Το να εκτυπωθούν, αν είναι εκτύπωση, δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο, δεν υπάρχει πρόβλημα, σας εκτυπωθούν. Το θέμα είναι ποιος θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει αυτός ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο. Δεν μπορεί να ξαναψηφίσει μετά. Μάλιστα. Τώρα, πόσα ψηφοδέλτια και να υπάρχουν. Θέλω να μου πείτε και το άλλο. Το θέμα είναι να μην είναι φωτοτυπία, διότι τότε είναι άκυρο. Μάλιστα. Και ποιος διαφορετική ψηφία, διαφορετικό. Το λέει ό,τι ισχύει για τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή. Ποιος θα το ελέγχει, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει. Μπορεί να ελεγχθεί από τις υφορτικές επιτροπές στην Ελλάδα πια αυτό. Δηλαδή, το ότι ψήφισαν εκεί δεν σημαίνει ότι θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί όταν ανοίξουν λυσάκι. Αν υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια, αυτά παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψήφου και θεωρούνται άκυρα. Πείτε μου και κάτι ακόμη. Απροϋπόθετα θα ψηφίζουν οι απόδημοι. Δηλαδή. Ναι, αυτό ήδη έχει περάσει με τον προηγούμενο νόμο. Θα ψηφίζουν απροϋπόθετα. Δηλαδή κάποιος που δεν σχετίζεται καθόλου με τη χώρα. Ναι, εδώ κοιτάξτε τώρα. Το θέμα είναι από την αρχή οι περιορισμοί που τέθηκαν. Θυμάστε ότι έχουμε κουβεντιάσει και ότι ήταν λάθος. Διότι δεν μπορείς να λες σε κάποιον που είναι Έλληνας πολίτης, εσύ μπορείς να έρθεις από το Τορόντο στην Ελλάδα να ψηφίσεις και μάλιστα στην εκλογική σου περιφέρεια, άμα έρθεις με το αεροπλάνο. Αλλά εάν προθέλεις να ψηφίσεις στο Τορόντο, στο προξενείο, δεν μπορείς. Αυτό είναι μια αντίφαση. Εκεί που πρέπει να τεθούν περιορισμοί. Και έπρεπε ήδη να έχουν τεθεί περιορισμοί, ναι. Είναι στην πολιτογράφηση. Στο πώς γίνεται καλής Έλληνας και πώς διατηρεί την ελληνική ηθαγένεια. Εκεί μπορεί να τεθούν περιορισμοί. Α, μάλιστα. Και βεβαίως, εδώ δεν πρέπει να ισχύει εξ ορισμού το δίκαιο του αίματος, το οποίο είναι μια μεγάλη πληγή γενικώς όταν εφαρμόζεται με τρόπο απόλυτο για, ας πούμε, μετανάστες τρίτης γενιάς, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα. Θα πρέπει να αποδείξουν, εκεί πρέπει να αποδεικνύεται, για να γίνει κανείς Έλληνας πολίτης να αποδεικνύει ότι έχει κάποια σχέση με τη χώρα και όχι για να ψηφίζει αφότου έγινε Έλληνας πολίτης. Υπάρχουν τέτοια φίλτρα? Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Κάποια φίλτρα από αυτά που είχαν προταθεί τότε για τους εκλογείς, για αυτούς δηλαδή που είναι εγγεγραμμένοι, γιατί η εκλογή είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια. Εφόσον είναι εγγεγραμμένος και είναι Έλληνας πολίτης, δεν μπορούν, δηλαδή η καθολική ψηφορία επιτάσσει το να μπορεί να ψηφίσει. Αλλά εάν για να γίνεις όμως πολιτής, για να διατηρήσεις την ηθαγενειά, πρέπει πρώτον να γίνουν εκαθαρίσεις στους υπάρχοντες εκλογικούς καταλόγους και κατ' επέκταση στα δημοτολόγια. Να δούμε ποιοι είναι, δηλαδή αν κάποιος έχει αυτό, πούμε, 50 λεπτό, χρόνια, ξέρω εγώ, μπορεί να τεθεί ένα όριο. Κύριε Σωτηρέλη, αυτό είναι κομβικό. Δηλαδή θα πάμε σε μια διαδικασία χωρίς να έχουμε καθάριση εκλογικών καταλόγων που αν θέλετε μπορεί και τεχνητά να φουσκώνουν την αποχή. Άκουγα χθες τους δύο υπουργούς να λένε για κάποιες περιοχές, δεν είναι οι μόνες, από τις οποίες ήταν κάποιος εγγεγραμμένος πριν 80-90 χρόνια και δεν αγνοείται η τύχη, να το πω έτσι απλά. Ναι, γενικά. Ναι. Έχουν γίνει καθαρίσεις πάντως, να ξέρετε, αρκετές. Από ό,τι μαθαίνουν δηλαδή από φίλους, συναδέλφους κτλ. Που έχουν κάνει δικαστική αντιπρόσωπη τελευταία στους καταλόγους. Υπάρχουν καθαρίσεις. Δεν συναντώνται τόσο πολύ όσο παλιά αυτής της κατηγορίας. Αλλά πάντως χρειάζεται να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των εγκαθαρίσεων, ιδίως όπως είπατε σε ορισμένες περιοχές, ορεινές, νησιωτικές κτλ.
Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτοί που έφυγαν πρόσφατα και πήγαν στην Ευρώπη κτλ. Και μένουν τώρα 4, 5, 6 χρόνια κτλ. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτούς. Τώρα το πρόβλημα ανακύπτει κυρίως στις ΗΠΑ, όπου και μακριά είναι και δεν έχουν επαφή. Εκεί, όπως είπα, όταν υπάρχει κάποιος δεύτερης και τρίτης γενιάς, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει Έλληνας πολίτης. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, υπάρχει ένα άλλο σημαντικό θέμα. Είτε είσαι στο εξωτερικό, είτε είσαι στο εσωτερικό και για λόγους, όπως είπατε, σωστά, εργασίας, φοιτητές, ανήμποροι κτλ., δεν μπορείς να είσαι στον τόπο που έχεις γραφτεί για να ψηφίσεις. Πιστεύετε ότι το σύστημα θα σηκώσει τη διασταύρωση για να αποφύγουμε διπλοψηφία, δηλαδή το πρωί να έχω στείλει μάλλον 40 μέρες, 20 μέρες, 40 πίσω την επιστολική και μετά να πάρω το αεροπλάνο και να πάω στη Χίο να ψηφίσω. Θα τα αποφύγουμε αυτό? Ναι, ναι. Νομίζω ότι καταρχάς η ψηφορία δεν θα γίνεται 20 και 30 μέρες πριν, θα γίνεται μια εβδομάδα πριν. Και επιπλέον, από τη στιγμή που υπάρχουν οι γραμμές εκλογικούς καταλόγους, ακόμα και αν πάει να ψηφίσει κάποιος, προσέξτε, και μετά και ανοίξει ο σάκος μετά τον εκτός επικρατείας, αμέσως θα φανεί, είναι ηλεκτρονικά πια τα συστήματα. Δηλαδή θα φανεί ότι αυτός έχει ψηφίσει. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό. Εκείνο που πρέπει να αποφευχθεί, ναι, είναι να χρησιμοποιηθεί η επιστολική ψήφος για τους ετεροδημότες, οι οποίοι απλώς δεν θέλουν να πάνε στην περιοχή τους. Από τη στιγμή που υπάρχουν κατάλογοι ετεροδημοτών και από τη στιγμή που μπορούν είτε να γραφτούν σε καταλόγους ετεροδημοτών και να ψηφίσουν, ας πούμε, στην Αθήνα, είτε να πάνε στο χωριό τους, δεν πρέπει να δοθεί σε αυτούς επιστολική ψήφος, κατά την άποψή μου. Πρέπει να δοθεί επιστολική ψήφος μόνο για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν, λόγω απόστασης και εργασίας, δεν είναι εύκολο να πάνε να ψηφίσουν. Όπως, ας πούμε, είναι οι νέοι στα νησιά, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι. Σωστά. Εκεί. Όχι οποιοδήποτε βαριέται, ας πούμε, να το πω έτσι, να πάει να ψηφίσει, να ψηφίζει με επιστολική ψήφο. Λέει εδώ η Μαρία, καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη, από το Βερολίνο, ναι, σαν ναι. Μήνυμα. Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί αυτή τη φορά είναι το εξής, λέει. Όταν ανοίξαμε τις επιστολικές ψήφους στο Βερολίνο, πετάγαμε κατευθείαν στα σκουπίδια το φάκελο αλληλογραφίας και κρατούσαμε μόνο το ψηφοδέλτιο. Δεν ήξερε κανένας ποιος ψήφισε τι. Αυτό θέλει προσοχή, λέει. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτό, διότι ο φάκελος θα πεταχθεί, θα ισχύσει, προσέξτε, ό,τι ισχύει για τα ψηφοδέλτια. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή, στα ψηφοδέλτια, όταν ψηφίζουμε και γίνεται η διαλογή των ψήφων, δίπλα είναι και οι φάκελοι. Κανένας φάκελος δεν πετιέται. Σωστά, με την μονογραφή έχετε δίκιο. Επομένως, θα κρατηθούν και εκεί οι φάκελοι και βεβαίως εδώ δεν θα φαίνεται πάνω στο φάκελο ο φάκελος, γιατί αυτό είναι παραβίαση πιστικότητας να φαίνεται. Τη μυστικότητα της ψήφου, βέβαια. Ακριβώς. Θα ανοίγει η Εφορευτική Επιτροπή, θα ελέγχει με έναν εξωτερικό ίσως φάκελο το ποιος ψήφισε, θα τσεκάρεται αυτό και από εκεί και πέρα, αφού διαγραφεί το όνομα όπως διαγράφουμε στα ψηφοδέλτια. Αυτό που θα κρατηθεί μπορεί να είναι ένας εσωτερικός φάκελος με το ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάμε στο άλλο που για μένα είναι το πιο ουσιαστικό. Διότι το ένα μέρος που είπατε εσείς ότι είναι θετικό, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, τις θέσατε. Το άλλο όμως θέμα είναι ότι θα ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μια πολύ σημαντική παναχώρηση της κυβέρνησης, διότι είχε αφήσει να διαφανεί ότι θα αλλάξει το σύστημα. Το μέτρο, ή μάλλον η λύση αυτή που δόθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήταν εντελώς μικροπολιτικά χαρακτηριστικά τότε. Δηλαδή απλώς θέλουν να έχουν ονόματα διασημοτήτων, λαμπερά ονόματα, γνωστά κτλ. Για να τρέχουν για ψήφους και άρα να ωφελείται έμεσα και το κόμμα. Αυτή είναι η μόνη λογική που διαπνέει και την σημερινή επαναχώρηση, δηλαδή μικροπολιτικά κριτήρια και πάλι, με αποτέλεσμα οι εκλογές που γίνονται για τους ευρωβουλευτές να είναι εκλογές που επηρεάζονται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τα μέσα ενημέρωσης, από τη γενική εικόνα και άρα να έχουμε τα αποτελέσματα που είδαμε με ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφους. Βεβαίως, γιατί οι δημοσιογράφοι των ΜΜΕ με τη στήριξη μάλιστα συχνά των καναλαρχών ή των ιδιοκτητών των εφημερίδων, ηθοποιούς και γενικότερα καλλιτέχνες, δηλαδή τα γνωστά ονόματα
τα οποία όμως γνωστά ονόματα έχουν έναν προνομιακό ρόλο στις εκλογές αυτές, διότι εκμεταλλεύονται αυτή τη γνώση και άρα υπερτερούν έναντι ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνώση, έχουν πείρα, έχουν δυνατότητες να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσέξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι κάτι απλό. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει εκεί επειδή τον προβάλλουν τα μέσα, ας πούμε, και να μας εκπροσωπήσει. Εκεί η δουλειά που γίνεται εκεί είναι πολύ σοβαρή, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί ως χώρα. Και οι επιτροπές είναι απαιτητικές που υπάρχουν. Τα ζητήματα που τίθενται είναι ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κανονικά, το σύστημα που ισχύει στις περισσότερες προηγμένες δημοκρατικά χώρες είναι το σύστημα της λίστας. Βεβαίως, πρέπει να πούμε δύο πράγματα εδώ. Εγώ εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν τρελαίνομαι για τη λίστα. Θα σας το πω ευθέως. Ο Σταυρός είναι μια δύναμη του ψηφοφόρου. Όμως, αυτό το 9 εκλογική περιφέρεια απαντήσατε ήδη. Άμα είσαι προβεβλημένος επικοινωνιακά στις λίστες payroll κτλ. Κτλ. Μια χαρά. Άμα είσαι ο καλύτερος στον τομέα σου, και δεν θα πω μόνο επιστημονικά, μαύρο ήδη που σε έφαγε γιατί σε ξέρουν πολύ καλός συνδικαλιστής, ας πούμε, ο οποίος, γιατί τα εργασιακά θέματα αυτή τη στιγμή και συζητούν δεν βρήκα, θα μπορούσε να πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ουσιαστικά ένας αποκλεισμός μιας μεγάλης μερίδας, της συντριπτικής πλειονότητας θα έλεγα των πολιτών, οι οποίοι ποιος μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία, πείτε μου, αν δεν έχει λεφτά και προβολή, πρέπει να έχει και οικονομικές δυνατότητες. Μάλιστα. Ποιος έχει οικονομικές δυνατότητες να κάνει προεκλογική εκστρατεία σε ολόκληρη τη χώρα. Και ποιος έχει να διαθέσει τόσα χρήματα, δηλαδή πρέπει να είσαι εισοδηματίας. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, ας πούμε, να κάνει αυτή την προεκλογική εκστρατεία με τίποτα. Επομένως, ουσιαστικά είναι μια δημοκρατικοφανής, αλλά όχι δημοκρατική διαδικασία. Η λίστα από την άλλη μεριά, προσέξτε, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στα κόμματα να επιλέξουν αυτούς που πράγματι μπορούν να μας εκπροσωπήσουν, αλλά θα έπρεπε να συνοδεύεται από ισοκομματική δημοκρατία που δυστυχώς απουσιάζει. Ο αρχηγός ό,τι πει. Αυτό εννοείται. Απ' την άλλη μεριά όμως, προσέξτε, η λίστα και για τις βουλευτικές και για τις ευρωεκλογές είναι και μια πρόκληση για την αποκατάσταση της ισοκομματικής δημοκρατίας. Διότι οι πολίτες, εάν αγανακτήσουν με τις επιλογές του κόμματος είτε στις εθνικές είτε στις ευρωπαϊκές εκλογές, δεν θα ξαναψηφίσουν το κόμμα. Τα κόμματα λοιπόν αναγκάζονται να ενεργοποιήσουν διαδικασίες εσωτερικές ώστε να έχουν μια νομιμοποίηση οι υποψήφοι τους. Και έτσι είναι ουσιαστικά ένας πολιορκητικός κρυός η λίστα για να εκδημοκρατιστούν τα κόμματα. Καλά, σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα η σηκώνει κουβέντα. Ναι, προσέξτε, οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία. Εάν υπάρξει τέτοια λύση, θα εξαναγκαστούν και οι αρχηγοί να συνυπολογίσουν και τη γνώμη των αρμόδιων κομματικών οργάνων. Εγώ δεν λέω να γίνει ισοκομματικό δημοψήφισμα για τους ευρωβουλευτές, αλλά θα μπορούσαν να ενεργοποιούνται τα όργανα του κόμματος που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα τουλάχιστον. Πείτε μου κάτι, το σπάσιμο σε εκλογικές περιφέρειες θεωρείτε ότι θα ήταν ορθότερη προσέγγιση? Κοιτάξτε, θα ήταν ορθότερη αν μπορούσαν να σπάσουν, ας πούμε, στις αυτοδιοικητικές περιφέρειες που είναι 13. Εκεί θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να εκλεγεί, ακόμα και αν δεν έχει υπερπροβολή και αν δεν έχει πολλά χρήματα να διαθέσει. Όμως, εδώ ανέκυπτε ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς θα γίνει η κατανομή των εδρών? Διότι εάν η κατανομή γίνει όπως γίνεται στις βουλευτικές εκλογές, θα είχαμε αποτελέσματα παράλογα όπως έχουμε και στις βουλευτικές. Αθηνών, μάλιστα. Θυμάστε στα Χανιά για παράδειγμα, το 19, βγήκε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε μία έδρα στα Χανιά, η Νέα Δημοκρατία βγήκε δεύτερη αλλά πρώτη πανελλαδικά και πήρε τρεις. Μάλιστα. Θα είχαμε το φόβο να γίνουν καραμπόλες και εκεί που ένα κόμμα είχε μεγαλύτερες, ας πούμε, δυνάμεις, να έπαιρνε έναν ή κανέναν. Άρα θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικά αναλογική κατανομή σε κάθε περιφέρεια. Εάν όμως γίνει αναλογική κατανομή σε κάθε περιφέρεια, θα επικρατήσουν κατά ανάγκη οι πρώτοι. Δηλαδή, αν μια περιφέρεια βγάζει έναν. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, καταλάβαμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Η λύση θα μπορούσε να είναι, και ξέρω ότι υπήρχε προβληματισμός και στην κυβέρνηση, να είναι τρεις περιφέρειες, ας πούμε, ή πέντε το πολύ. Αυτό θα διασφάλιζε και την εκλογή κάποιων μικρών κομμάτων,
αλλά από την άλλη μεριά πάλι η έκταση είναι μεγάλη. Δηλαδή άμα πούμε, ξέρω εγώ, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα και νησιά, και εκεί υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, προεκλογικής εκστρατείας περίπου. Δηλαδή είναι λίγο μικρότερο το πρόβλημα από ότι να είναι πανελλαδικό. Υπήρχαν λοιπόν δυσκολίες, οι οποίες ουσιαστικά είναι αυτές, νομίζω, που απέτρεψαν το σπάσιμο των περιφερειών και φτάσαμε να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα που κατά την άποψή μου είναι τραγελαφικό. Εδώ και προβληματικό και ουσιαστικά στο όνομα της δημοκρατίας περιορίζει τη δημοκρατική συμμετοχή και την επιλογή των αντιπροσώπων. Εδώ παπάς, εκεί παπάς που είναι ο παπάς. Κύριε Σωτηρέλη, πριν σας αποχαιρετήσω, μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος ο Δημήτρης από τη Φλόρινα, λέει το εξής. Κύριε Σωτηρέλη, εσείς που τα γνωρίζετε, λέει, υπάρχει κάποια ενημερωμένη βάση δεδομένων για το ποιοι Έλληνες πολίτες γραμμένοι στα δημοτολόγια ζουν στο εξωτερικό και ποιοι όχι, γιατί εδώ στις τελευταίες εκλογές, συγγνώμη για την έκφραση, ήταν, λέει, στους εκλογικούς καταλόγους εγγεγραμμένοι που μας άφησαν χρόνους. Στο εξωτερικό, ποιος θα τσεκάρει αν όχι, αν είναι όντως ή όχι στη ζωή και ψήφισε ο ίδιος? Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό είπα, πρέπει να υπάρξει καθάριση των εκλογικών καταλόγων. Δεν νοείται να γίνει ένα τέτοιο σύστημα επιστολικής ψήφου χωρίς την καθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μάλιστα. Να γίνει πλήρης καθάριση. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια διακομματική επιτροπή εν κατακλείδη, η οποία θα προετοιμάσει όλες τις αλλαγές, ουσιαστικά θα φροντίσει για τις μέγιστες δυνατές διασφαλίσεις και τότε να εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να έχουμε παραβιάσει τις μυστικότητες της ψηφοφορίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σωτηρέλη. Με ρωτάει εδώ Κώστας, εγώ λέει πού ψηφίζω που ζω στη Μασσαλία. Στη Μασσαλία, αν κάνεις δήλωση, στη Μασσαλία θα ψηφίσεις. Από το σπίτι σου. Απλό είναι. Η Μασσαλία, δεν ξέρω, πρέπει να έχει προξενείο η Μασσαλία. Στο Παρίσι πήγαιναν και ψηφίζαν. Α, στο Παρίσι ψήφιζαν. αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή και η λύση αυτή τώρα που δόθηκε με τα προξενία, προφανώς είδατε πόσοι συμμετείχαν. Δεν είναι λύση αυτή τώρα να πηγαίνει. Άμα από το Τόκιο σε στέλναν στη Νότια Κορέα, πηγαίνει. Γι' αυτό λέμε ότι η επιστολική ψήφος είναι καταρχήν κάτι θετικό, είναι κάτι δοκιμασμένο. Δεν μιλάμε για ένα πειραματισμό. Δηλαδή, αν μου λέγατε ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα είχα μεγάλους δισταγμούς. Διότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν έχει εφαρμοστεί ουσιαστικά σε καμιά χώρα εκτός από την Εσθονία. Μπορεί να πηγαίνουν κάποιοι να υπάρχουν διαδικασίες που ψηφίζουν, αλλά έξω από τα εκλογικά τμήματα. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά, έξω από τα εκλογικά. Υπάρχουν εγγυήσεις εκεί ανάλογες με τα εκλογικά τμήματα. Αλλά η ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι γενικά, όπως ψηφίζουμε, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο, στις εκλογές κτλ., δεν υπάρχει γενικά. Γιατί εκεί δεν ξέρουμε με τα μέσα που υπάρχουν, τα ηλεκτρονικά κτλ., δεν ξέρουμε αν η ψήφος μας θα φτάσει ποτέ εκεί που πρέπει. Και δεν ξέρω πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις εγγύσεις που λένε ότι υπάρχουν. Εδώ όμως, επειδή είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα, νομίζω ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε, αρκεί να υπάρχει, επαναλαμβάνω, ευρύτατη διακομματική συνένεση. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί έχουμε πικρά εμπειρία ως χώρα. Κάποτε ψηφίζαν τα δέντρα. Να πω ότι όταν λέμε ψηφίζαν τα δέντρα, οι οδοί που είχαν δηλωθεί σε εκείνες τις εκλογές αντιστοιχούσαν στο ύψος δέντρων, κυρίως στη Βασιλή Σοφίας και όχι σε οικίες. Αυτό είναι. Ναι. Μάλιστα. Και καρφίτσες, σύστημα αλυσίδα, όλα αυτά είναι. Γιώργος Σωτηρέλης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη αποτύπωση των νέων ανακοινώσεων. Θα τα ξαναπούμε μαζί του, είναι προφανές. Καλή σας ημέρα, κύριε Σωτηρέλη. Καλημέρα.